Γεια σα και καλώ ήρθατε στο Συνεσυμπόσιο. Όπου τρώμε, πίνουμε και μιλάμε για ταινίε. Σήμερα μιλάμε για την ταινία Polar. Σε σκηνοθεσία Jonas Akerlund με του Ματ Μίκελσεν, Vanessa Hudgens, Catherine Winnick, Matt Lucas, Fey Ren, Rubio Free και Anthony Grant. Ο βετεράνο επαγγελματία δολοφόνο Duncan Βίσλα, μια εβδομάδα πριν συνταξιοδοτηθεί, βρίσκεται κυνηγημένο από μια ομάδα νεότερων συναδέλφων του, σταλμένων από την εταιρεία στην οποία δουλεύει για να του φάει τη σύνταξη. Για να προστατεύσει την ευμάρεια των γυρατιών του, ο Βίσλα θα χρειαστεί να γεμίσει μολύβι. Μου. Η ταινία χωρίζεται ξεκάθαρα σε δύο μισά. Στο πρώτο μισό έχει χτίσιμο, χτίσιμο, χτίσιμο. Δεν ξέρω αν χτίζει σε κάτι. Το οποίο είναι και αργό και δεν το εννοώ από πλευρά ρυθμό γιατί το μοντάζ είναι φρενίρε. Είναι ένα εργάκι το οποίο το έχω ξαναδεί 100.000 φορέ, ρε παιδί μου. Είναι ο τύπο ο οποίο προσπαθεί να ηρεμήσει με τη σύνταξή του. Μοναχικό έτσι μυστηριώδη μοιραίο. Και είναι και μια ομάδα από τρελού δολοφόνου οι οποίοι κάνουν φόνου που ψάχνουν να τον βρούνε. Προσπαθεί να σου φέρει μια αντίστοιξη η οποία δεν έχει υπόσταση. Δεν, δεν. Το πρώτο μισό δεν κρατάει παρά μόνο στο σημείο που εμφανίζεται ο Μίκελσεν επειδή είναι ο Μίκελσεν. Στο δεύτερο μισό τώρα δηλώνω πιο ευχαριστημένο διότι αλλάζει τελείω η φάση και αρχίζει το ξυλίκι. Εδώ πέρα λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο βάθο πίσω του χαρακτήρε, δεν υπάρχει τίποτα, ε, πα για διασκέδαση. Πα για καθαρό, βλαμμένο, άμυαλο φαν. Όποτε πέφτει δράση, δηλώνω ικανοποιημένο. Τώρα θα πρέπει να υπάρχει παραπάνω δράση. Θα πρέπει να υπάρχει παραπάνω δράση. Εμένα με κούρασε η ταινία. Με κούρασε επειδή δεν υπήρχε τίποτε άλλο από πίσω. Πήγε να κάνει μια αισθητική και την έκανε πάρα πολύ καλά. Αυτό το Peak Degeneracy που πήγε να κάνει, ήθελε να πετάξει στο θεατή μία ε, σειρά από αθλιότητες, κατάντειες, βρώμες, σαπίλες και αηδίες, τη μία μετά την άλλη, από ένα σημείο και μετά έγινε κουραστικό γιατί ήταν ασταμάτητο και κυρίως έγινε κουραστικό γιατί δεν προσπαθούσε να ε, επικοινωνήσει κάτι, απλά το έκανε. Απλά σου έλεγε, κοίτα αυτό δεν είναι σαπίλα, Α, και άλλη σαπίλα, ας αρέσει αυτή η σαπίλα. Κούρασε γιατί ήταν και διαδικαστικό, δηλαδή με την έννοια του video game πλατφόρμα. Απλά περνούσε πίστες ο τύπο. Κάποια στιγμή πάει σε μία πρώην γκόμενά του για να πάρει κάποια όπλα. Και δεν μπορώ να σκεφτώ πρόσφατη ταινία που να μου έδωσε περισσότερο την καθαρό εμιέσθηση του video game cutscene. Αλλά από την άλλη αυτό είναι ενάντια στην ταινία, διότι δεν μπορώ επί δύο ώρες του πόσο κρατάει να παρακολουθώ κάτι τόσο κενό και τόσο ρηχό. Όσον αφορά τους χαρακτήρες και τις ερμηνείες, υπάρχει ένα πρόβλημα από το σενάριο, θεωρώ, διότι δεν είναι αληθινοί άνθρωποι και το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι καν αρχέτυπα. Με την εξαίρεση της Σίνδη που είναι καθαρόαιμο αρχέτυπο της πόρνης, τόσο καθαρόεμο που το πέτυχαν τέλεια, Όλοι οι άλλοι δεν είναι καν αρχέτυπα, είναι απλά κάτι κενό που μοιάζει με άνθρωπο και είναι φτιαγμένο για να φάει μολύβι ή να ρίξει μολυβή. Και στο επίκεντρο είναι ο Μάτ Μίκελσεν, ο οποίο καλείται να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και να επικοινωνήσει κάτι σε μια ταινία την οποία την ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το στυλιζάρισμα, ή μάλλον μόνο το στυλιζάρισμα, και όχι η οποιαδήποτε οχι οποιαδηποτε εμβαθυνση στο χαρακτήρα του. Με έναν παράδοξο τρόπο είναι τέλειος για το ρόλο, διότι έχει το κενό βλέμμα. Δεν χρειάζεται να του δώσει ο σκηνοθέτη κάτι ώστε να επικοινωνήσει το ότι υπάρχει κάτι θα μένω από κάτω. Ο σκηνοθέτη, προσωπική μου άποψη, δεν του δίνει ψωμί ώστε να επικοινωνήσει ότι ρε παιδιά είμαι άνθρωπο. Δεν είμαι απλά ένα μηχάνημα που κόβει λαιμού. Αλλά ο Μίκελσεν, μόνο και μόνο με το βλέμμα του, δείχνει ότι κάπου στο βάθο μπορεί ενδεχομένω να υπάρχει και ψυχή. Και να μην είναι απλά ένα ε, άψυχο όν. Ναι, ο Μάτς Μίκελσεν είναι ένας μικρός θεούλης διότι παίρνει κάτι, βασικά παίρνει τίποτα και το κάνει κάτι. Ειδικά στο πρώτο μισό, όποτε επιστρέφαμε σε εκείνον, ανάσενα ρε παιδί μου και νομίζω ότι ανάσενα και η ταινία. Εν τω μεταξύ έχει τη σωματικότητα, έχει το σώμα, είναι ντουκής, οπότε βλέπεις τι χορογραφίες ότι είναι ο ίδιος. Για όποιον ενδιαφέρεται, βλέπει και τον κόλο του. Είπαμε για τον. Ναι, σωστά, βλέπει. Όντω στο Serenity, για όποιον ενδιαφέρεται. Βλέπει το δανέζικο κόλλο του. Δανέζικο κουλαράκι. Έτσι. Ε, είναι πάρα πολύ μαγνητική παρουσία γιατί έχει αυτό το, το νοχελικό βλέμμα που κρύβει πολλοί άνθρωποι από πίσω και δεν αξίζει σε αυτή την ταινία αυτό το βλέμμα. Αλλά παρόλα αυτά ο Μίκελσεν το δίνει και θέλω να πω πόσο χαίρομαι ειθοποιούσαν σαν αυτόν οι οποίοι δεν σνομπάρουν τέτοιου είδου ταινίε. Μου, μου, δηλώνει ότι αγαπάνε τη δουλειά του και δεν πάνε για να διχτούν ή να πάρουν το Όσκαρ. Άσε που, εντάξει, αν ξέρει το γεγονό ότι όντω δείχνεται ο, ο, Μίκελσεν εδώ πέρα, αλλά δεν δείχνει τον εαυτό του, δεν πουλάει τον εαυτό του. Μόνο το κολαδάκι. Επίση, για όσου είστε φαν του Metal Gear Solid, δεν μπορείτε να δείτε αυτή την ταινία και να μην βγάλετε από το μυαλό σα την εικόνα του Ματ Μίκελσεν ω γέρο Snake. Δεν είμαι φαν, διότι ουδέποτε έχω παίξει αυτά τα παιχνίδια, αλλά και εμένα μου ήρθε αυτή η εικόνα, οπότε επιβεβαιώνω τα λεγόμενα του Laker -lake. Laker -lake. Η Βανέσα Χάτζεντ είναι μια ενδιαφέρουσα παρουσία, διότι ο χαρακτήρα τη ε, κρύβει μια περίεργη άβρα, ρε παιδί μου. Είναι ένα χαρακτήρα που είναι φοβισμένο ε, με το που ακούσει ε, οποιονδήποτε. Έχω ξεπεράσει το θόρυβο ενό πούπουλου που πέφτει πάνω σε σανό. Ε, δεν την έχω δει σε πολλέ δουλειέ, οπότε δεν μπορώ να κρίνω γενικά. Αλλά εδώ πέρα αυτό που τη ζητήθηκε, αυτή η ενηγματική παρουσία, την έδωσε. Δεν ξέρω τι προσφέρει ο χαρακτήρα τη ε, στο σενάριο πέρα από κάποια σημεία και λίγο προ το τέλο. Αλλά εντάξει. Η Hadzins, έκανε αυτό που έπρεπε. Ηταν πλήρω εκεί. Ακριβώ το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει με τον Ματ Μίκελσεν συμβαίνει με τον Ματ Λούκα, ο οποίο παίζει τον ανταγωνιστή. Έχω πει ότι μου αρέσουν οι ανταγωνιστέ οι οποίοι είναι υπερβολικοί και είναι ξεκάθαρο εδώ πέρα ότι ο Ματ Λούκα στοχεύει στο να είναι πιο υπερβολικό και από την ίδια την υπερβολή. Αλλά δεν δουλεύει ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Κάθε φορά που ανοίγει το στόμα του είναι εκνευριστικό. Δυστυχώ, αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα. Ξέφυγε με κάθε έννοια, σε κάθε σκηνή. Δεν μπορώ καν να το εξηγήσω. Είναι υπερφυσικό το πόσο λάθο είναι. Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε. Δεν δουλεύει. Δεν θέλω να μείνω πολύ, απλά θα πω ότι δεν το αξίζει το επώνυμο αυτό που έχει. Oh, yeah. Προχωράω στον Ρίτσαρντ Ντράιφου, ο οποίο παίζει σε μία σκηνή εδώ πέρα. Αλλά παίζει. Δηλαδή <laughs> ο τύπο εμφανίζεται είναι καμεό του καμεό. Και όμω είναι από του πιο μόνο αυτού του χαρακτήρε γιατί είναι ο Ρίτσαρντ ο οποίο δεν, δεν το τηλεγραφεί. Επίση για τα straight. Αρσενικά ή για τα ομοφιλόφιλα θηλυκά θεατές τη εκπομπή μα, θα ήθελα να πω ότι δείτε την ταινία για την Ρούμπι Οφύ. Ε, και πείτε μου στα σχόλια, ευχαριστήστε με, μισήστε με. Βρίσκω τραγικά πεζά τα γούστα σου, ιδιαιτέρω όταν έχει μία ταινία στην οποία παίζει η Κάθριν Winning Όπου τι να πω. Για την Κάθριν Βίνικ δεν έχω λόγια. Επίση έχουμε και την Βανέσα Χάτζεν ω Lumberjack Jane. Γιατί και οι μοναχικοί τύποι πάνω στο βουνό χρειάζονται συντροφιά πέρα από του λύκου. Υπάρχουν και αυτά τα γούστα, τα σεβόμαστε. Ο Γιώνα Άκερλουντ. Έχει ψυχή, υπαρξιακό ερώτημα, αλλά όσον αφορά την προσέγγιση στους χαρακτήρες του, σίγουρα δεν ενδιαφέρεται για την ψυχή των χαρακτήρων του, διότι δεν προσπάθησε καν να την προσεγγίσει. Είναι ο ορισμός του βιντεοκλιπίστικου κινηματογράφου, κάτι που ο Άκερλουν το κάνει Εξαιρετικά, απλώ κατά τη γνώμη μου αυτό δεν αρκεί, διότι εν τέλει καταλήγει στο να είναι μόνο περιτύλιγμα, χωρί την παραμικρή υπόνοια έστω προσπάθεια σύνδεση με του χαρακτήρε σε ανθρώπινο επίπεδο. Είναι χαρακτηριστικό το πώς χρησιμοποίησε τον Αρμίνιο και τον Βίλιαμ Μουάλλας για να επικοινωνήσει κάποιες θεματικές, ας το πούμε έτσι, διότι όλα τα έχει κάνει gimmick με έναν χιδαίο τρόπο. Δηλαδή είναι το ίδιο πρόβλημα που είχα με πολλές ταινίες του Ταραντίνο και είχα και με το John Wick 2 μεγενθυμένο επί 100, από ένα σημείο και μετά υπάρχει σκατοψυχιά για τη σκατοψυχιά και δεν υπάρχει κάτι παραπάνω ώστε να με κρατήσει. Ακριβώς όπως στο John Wick το πρώτο υπήρχε το σκυλί έτσι ώστε να δώσει μια υποτυπώδη βάση για τα όσα συμβαίνουν συναισθηματικά και να, να έχει το σκυλί ως σύμβολο του συναισθηματικού κόσμου του χαρακτήρα για να μας πει ότι έχει συναισθηματικό κόσμο, εδώ κάνει την αντίθετη επιλογή, βάζει ένα σκυλί και κάνει το ανάποδο. Ναι, μεν είναι σωστό θεματικά για το χαρακτήρα και το πώ συμπεριφέρεται, αλλά είναι δείγμα της παθογένεια τη ταινία, κατά τη γνώμη μου. Θέλω να πω για ένα στάνταρ κλισέ που υπάρχει σε ταινίε με εκτελεστέ, ξέρω εγώ, τέτοιου είδου, που είναι οι αναμνήσει από τι παλιέ του πράξει, ή τα όνειρα ή τα οράματα που έχουν. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι τέτοιο και μπλέκει και ένα, μια σεκάνη από αναμνήσεις που έχει όταν κοιμάται και γίνεται ένα χαμούλη που οδηγεί και σε μία στιγμή με το σκυλάκι που ανέφερε, καμία σχέση με τον Τζον Βουίκ. ήταν πολύ καλοδοσμένε, είχε, είχε μία ένταση στο μοντάζ, είχε ένα πολύ καλό στημένο στιλιζάρισμα σε αντίθεση με την υπόλοιπη ταινία, γιατί εμένα δεν μου άρεσε το στιλιζάρισμα που έκανε ο. Μα εκεί λάμπει ο, ο Άκερλουντ, εκεί λάμπει. Αν λάμπει εκεί δεν με ναι. Οπότε ήθελα να πω ότι είναι μια πολύ καλή χρήση αυτού του κλισέ, οπότε ήμουν μαζί του εκεί πέρα. Πρέπει να πω ότι στο πρώτο μισό τη ταινία μου άρεσε πάρα πολύ η υπόσχεση ότι ο Ντάνκαν θα μπορέσει να κερδίσει μια φυσιολογική ζωή στο σπίτι στη λίμνη και ότι θα μάθει πώ να είναι άνθρωπο. Απογοητεύτηκα διότι εν τέλει η μηδενιστική σκατήλα εισβάλλει στο σπίτι στη λίμνη με έναν τρόπο που είναι ενδεικτικό του τι με κούρασε στην ταινία. Δηλαδή. Είδα αυτή τη θεματική και λέω ναι, αυτό θέλω να ακολουθήσω και μετά δεν το πήγε πουθενά. Είσαι ένα βράδυ, ένα Κυριακάτικο μεσημέρι στην τηλεόραση, κάνει ζάπινγκ ή τέλο πάντων ψάχνει στο ίντερνετ να δει κανένα ταινία. Ε, και πέφτει πάνω σε αυτή, βλέπει τι μαλακίσει που είχε εκεί πέρα, βλέπει τον ε, Ματ Μίκελσεν και λε λες να κάτσω να το δω. Και κάθεσαι και το βλέπει, επιλέγει για κάποιο λόγο να το δει. Κάπω έτσι ένιωσα, δεν το πολύ μετάνιωσα. Δηλαδή είναι μια μαλακίτσα, είχα καιρό να δω μια μαλακίτσα με, με όλη την ε, σημασία του όρου. Είναι βασισμένη σε graphic novel. Δεν με πολύ αφορά αν είναι πιστό στην αισθητική του κόμμεκ, αλλά δεν είναι ότι πέρασα πολύ άσχημα απλά. Είναι η μαλακίτσα που θα πετύχει mm -hmm. και θα δει και δεν θα βρίσκω τη ζωή μου που την είδα. Απλώ εντάξει, είναι από τι ατυχεί επιλογέ του Netflix. Όταν μιλάμε για κενότητα, μιλάμε για το Polar. Όταν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι στηλιζάρισμα και από μέσα δεν έχει τίποτα, μιλάμε για το Polar. Δεν έχω πρόβλημα με το καθαρό αίμα στηλιζάρισμα. Με την προσέγγιση, το στυλιζάρισμα είναι η προσέγγιση. Διότι, αν γίνει σωστά μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε μεγαλείο. Πρόσφατο παράδειγμα το Μάντι. Εδώ πέρα δεν θεωρώ ότι γίνεται σωστά. Εδώ ούτε το στυλιζάρισμα προσεγγίζει κάποια υπερβατικότητα. Που σημαίνει ότι εν τέλει έχουμε ως περιεχόμενο δυστυχώς το απόλυτο τίποτα. Διότι και το στιλιζάρισμα δεν μπορεί να σε βοηθήσει αν δεν έχεις προσπαθήσει να κάνεις έστω υποτυποδός τους χαρακτήρες της ταινίας σου κάτι παραπάνω από ανθιποζώδια ανδρίκελα που περιφέρονται από εδώ και από εκεί και αλληλοπυροβολιούνται. Το σενάριο σε κάποιες στιγμές ψιλοπροσπαθεί να μας πει ότι «Ρε παιδιά, αυτοί μπορεί να είναι και άνθρωποι». Αλλά η προσπάθεια αυτή είναι τόσο ε, μισοκυσιά που δεν μπορώ, να την, ε, δεν μπορώ να αναγνωρίσω ότι όντως υπήρξε προσπάθεια. Είναι απλά σαν, α, το θυμήθηκαν ότι α ας βάλουμε και λίγο υπόνοι ότι μπορεί να είναι άνθρωποι. Αλλά ακόμα και σε αυτά τα σημεία ένιωθα λίγο σαν να παροδεί τα αληθινά ανθρώπινα συναισθήματα, γιατί ναι, η ταινία είναι τόσο άψυχη. Η αλήθεια είναι ότι όταν έμενε στο στυλιζάρισμα καρτουνίστικης βίας, περνούσα καλά με την καθαρό έννοια του παρακολουθώ κάτι το οποίο είναι πολύ όμορφα φτιαγμένο και η δράση που έχει στήσει ο Άκερλουν είναι πολύ όμορφα Κιαγμένη. Και εκεί μπορούσα να ξεπεράσω ότι άμα σκάψει λίγο από την επιφάνεια θα βρει μια αποκρουστική κατάσταση. Όταν ο Άκερλουντ έφτιανε τη σκατοψυχιά του στα μούτρα του θεατή. Μπορούσα να αναγνωρίσω ότι μπράβο μεγάλε που σε μια εποχή πολιτικής ορθότητας είσαι διατεθειμένος να φτύσεις κατοψυχιά ιδιαίτερα με το χαρακτήρα της Σίνδη που Πραγματικά υπάρχει για να φτύνει σκατοψυχιά, μια ξεφτίλα, ρε παιδί μου, και να λέει ότι, κοιτάξτε, νιώθετε ανασφάλεια για κάποια συγκεκριμένα θέματα, θα σα τα τρίψω στα μούτα. Μ' άρεσε που η ταινία ήτανε, είχε όρεξη να μην κάνει χάρε σε κανέναν. Μ' άρεσε ο Μίκελσεν. Μ' άρεσε η δράση σε καθαρά τεχνικό επίπεδο. Μόνο που εν τέλει η μηδενιστική σκατοψυχιά της ταινία και η έλλειψη διάθεσής της να κάνει κάτι πέρα από τον απόλυτο μηδενισμό μου άφησε μια άσχημη γεύση στο στόμα. Εσεί τον είδατε τον ψυχράκια. Θα τον δείτε. Σα άρεσε. Δεν σα άρεσε. Μπείτε μα κάτω στα σχολεία. Και να απολαύσατε αυτό το βίντεο, κάθε σα like, κοινοποίηση ή εγγραφή στο κανάλι θα μα βοηθήσει και εμά να συνεχίσουμε να καταστρέφουμε δανέζικα πολλαράκια. Ω τότε. Α ελπίσουμε ότι θα βρεθεί κάποιο να μα καταστρέψει και εμά πριν χρειαστεί να ακούσουμε τέτοιου επίπεδου λογοπαίγνια από το Γιάννη Τζουβελέκη. Υσυγείαν.